γρήγορα. Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Γύρω-γύρω αγάπες στη μέση εγώ σα φταίω. Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Πες σε νύχτα στα δίχτυα, ξενύχτια ζητάει το μυαλό. Είσαι η ουσία μου, η συνωμοσία μου. Βρες τον τρόπο μωρό μου να βγάλουν φτερά τα κορμιά. Μάθε μου τα βήματα, ρίξε με στα κύματα. Δε φοβάμαι να πάω και πεθαίνω για μια πυρκαγιά. Να γίνεις πίθα αστραπή, οι δυο ψυχές ένα κορμί. Και ό,τι θες, και ό,τι θες ως το πρωί. Να μπλέξει γερά η καρδιά. Ζαλίζομαι, ξεμυαλίζομαι. Έλα ρίξε τα μάτια κομμάτια να δω τα φιλιά. Είσαι το ταξίδι μου και το αντικλίδι μου. Δεν κατάλαβες φως μου εσύ η μισή μου πλευρά. Χόρεψε στο τέμπο μου, γίνε το φλαμένκο μου. Δεν μου φτάνει μια σπίθα να βγω μεγάλη φωτιά. Γίνεις πίπα αστραπή, οι δυο ψυχές ένα κορμί. Και ό,τι θες, και ό,τι θες ως το πρωί. Είσαι το ταξίδι μου και το αντικλίνι μου. Δεν κατάλαβες πως μου εσύ η μισή μου πλευρά. Χόρεψε στο τέμπο μου, γίνε το φλαμένκο μου. Δεν μου φτάνει μια σπίθα να πω μεγάλη φωτιά. Να γίνεις πίπα αστραπή, δυο ψυχές ένα κορμί. Και ό,τι θες, και ό,τι θες ως το πρωί. Άλκη, σήκω ρε, τρέχα. Ο Αριστείς. Μη μου αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ μέσα, δεν υπάρχει για μένα, τελείωσε. Ρε, ο πατέρας μου τελείωσε. Μην λες τελείωσε ρε φλάκα, χτύπα ξύλο. Πώς σας το πω τώρα, έτσι που το είπες, πώς σας το φέρω μαλάκα. Λοιπόν, ο Αρισίδης εκεί που έκανε πρόβα. Άκου τι έκανε πρόβα, ρε. Έκανε πρόβα στο μαγαζί του αντιπάλου μου, ρε. Καταλαβαίνετε, μου λες. Κάσε να ακούσεις, ρε βλάκα. Εκεί που έκανε πρόβα, ξεράθηκε ο άνθρωπος. Τα βιάστηκε κάτω, τον θυμήθηκε τα βιάστηκε. Αν νομίζει ότι ο κύριος Αρισίδης με αυτές τις βλακίες θα με κάνει να το συγχωρέσω, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ρε ασθενοφόρο, ασθενοφόρο πέρασε, δεν το άκουσες. Καλά, ο Αρισίδης μπορεί να κρεμαστεί και το ταβάνι για να με κάνει να τρέχω. Δεν τρέχω, ρε. Εδώ θα κάτσω, δεν πάω. Εδώ να κάτσεις. Να ακούσεις το ιατρικό να γίνω από τα κανάλια. Ηλίθιε. Άργησα. Εξαρτάται. Για τους Ολυμπιακούς νωρίς ήρθες. Τι έχεις, Μάικ. Λίγο χλωμός μου φαίνεσαι. Βέβαια, χλωμούλη σου φαίνομαι. Αφού υποφέρω με την καντεμιά μου. Μόλις πάει κάτι να μου χαμογελάσει, έρχεται η μαύρη μου μοίρα και με μουτζώνει. Α, σε παρακαλώ, είμαι προληπτική. Τι έγινε πάλι. Τι να έγινε, μωρέ, τι να έγινε. Όλα ήταν έτοιμα. Θα τελειώναμε επιτέλους. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο για να τελειώσουμε. Δηλαδή, μπορεί να μην γίνει και καθόλου. Για να σου πω, Μάικ, αυτή είναι η τελευταία φορά που έρχομαι. Η τελευταία, σου το λέω. Λέγε ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ ό,τι ήταν να πάθω, το έπαθα. Καλά, δεν θα γίνει το γύρισμα. Τι να γίνει, μωρέ, το γύρισμα, τι να γίνει. Βλέπεις εσύ τίποτα στημένο. Λοιπόν, δεν θα πηγαίνω έρχομαι εγώ στην Αθήνα πάνω κάτω τζάμπα. Η τελευταία φορά που με βλέπεις, όσα και να μου δώσετε, τελειώσαμε. Ελπίζω να μην μας τελείωσε κι εκείνος. Ποιος, παιδάκι μου? Ο Αριστείδης Παπαδόπουλος. Αλλά όχι. Άλλη φορά θα παίρνω ηθοποιούς με επιστοποιητικό γιατρού. Δεν θα μου παθαίνω με ένα έμφραγμα πάνω στη μέση της δουλειάς. Έμφραγμα. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι και καρδιολόγος. Έπιασε την καρδιά του και έπεσε κάτω. Και ο Άλκης. Ποιος Άλκης? Ο Αριστείδης Παπαδόπουλος, λέω. Ξέρει αυτή. Φεύγω. Έλενα. Έλενα! Θα τον ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ! Και με ένα έμφραγμα τρέχει σαν τρελή από πίσω του. Τα έχει η Έλενα με τον Αριστείδη Παπαδόπουλο. Δεν μας παρατάς κι εσύ. Βιγνία, είδες κανένα στενοφόρο να περνάει εδώ από το πίσω δρόμο? Δύο πέρασαν. Ποιο από το δύο λες? Δύο πέρασαν. Αποκλείεται, ο πατέρας μου δεν είχε ποτέ πρόβλημα με την καρδιά του. Τσαχπινιές κάνει, επίτηδες το κάνει για να ξέρει ότι του έχω δυναμία. Για να τον συγχωρέσω. Ε, κύριε Αντώνη. Ναι. Είδες κανένα στενοφόρο να περνάει από εδώ, τίποτα, ξέρω εγώ έτσι. Και στενοφόρο και η επιπροσβεστική. Έχει ακούστε μου.
κι εγώ να κάνω βλακίες εδώ μέσα. Όχι, Χριστέ μου. Είχε βούστο. Να βοηθήσω τον πατέρα. Όλα καλά, εντάξει. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά. Πήρανε τον Αριστίδη στον οφόρο. Ψάχνω την Άντια και είναι χαμένη. Δεν είναι καθόλου χαμένη, έχει πάει να χτενίσει μια νύφη. Α. Ο Αριστίδης εντάξει, τι έγινε. Πώς θα είναι εντάξει, ρε. Παίρνει με στον οφόρο το πήραμε. Πώς θα είναι εντάξει ο άνθρωπος. Άσε με τώρα, πάω να την βρω. Πάω. Γιατί αν νομίζει ότι θα αφήσω τον Άλκη μου μόνο του. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση είσαι πολύ γελασμένο, Γιάννη μου. Πάρα πολύ γελασμένο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Με συγχωρείτε κύριε, μια ερώτηση να κάνω. Παρακαλώ. Εδώ γυρίζετε μια διαφήμιση. Άργησες φίλε, σκόλασε το πανηγύρι. Τι, δηλαδή τελειώσατε? Δεν αρχίσαμε καν. Δεν καταλαβαίνω τι, συνέβη κάτι? Γιατί δημοσιογράφωσε? Με το τσιγκέλι θα στα βγάλω ρε φίλε. Έγινε τίποτα, έπαθε τίποτα ο Αριστίδης ο Παπαδόπουλος, ο ηθοποιός είναι πατέρας μου. Έπαθε τίποτα? Αυτά ξέρεις φίλε, τι ρωτάς? Ω Χριστέ μου, ο Χριστέ μου, ο πατέρας μου. Κάτι έπαθε πατέρα. Άλκη. Άλκη. Δεσποινής, τον Άλκη ψάχνετε? Ναι. Μόλις το χάσετε έφυγε τρέχοντας. Μήπως ξέρεις που πήγε? Πίσω από ένα περιπολικό, μία πυροσβεστική, δεν κατάλαβα καλά. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια. Τι ακούς γιατρέ, τι ακούς? Πες μου και εμείς τι να ηρεμήσω. Θα τον πάρω από εδώ, θα τον πάρω. Δεν σ' ακούω γιατρέ. Θα τον πάρω, τον πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Τζον Χόπκινς θα τον πάω. Να γίνει απλώς καλά. Ηρεμήστε, απλώς το ανέβηκε απότομα η πίεση. Λοιπόν, φωνάξτε μου τρεις καθηγητές, πέντε, οχτώ, δέκα καθηγητές. Φώναξέ μου εδώ να τον εξετάσουν μπροστά μου, να ησυχάσω, να πιστώ. Ηρεμία θέλει και δεν τη βλέπω εδώ μέσα. Ηρεμία. Αν πάθει τίποτα, γιατρέ. Αν πάθει τίποτα, Οριστίδη, σε πληροφορώ ότι στους γιατρούς χωρίς σύνορα θα ξαναβρεις δουλειά εσύ. Εκεί που βομβαρδίζουν, με απόσπαση ειδική θα σε στείλω. Δεν θα μάθεις εσύ τη δουλειά μου, κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλει ηρεμία. Αφήστε τον να ηρεμήσει. Αριστίδη μου. Αριστιδάκι μου. Αριστιδουλάκι μου. Άνοιξε τα ματάκια σου. Άνοιξε τα ματάκια σου, Αριστίδη μου, και σου υπόσχομαι να μη σου ξαναγυρίσω ποτέ κουβέντα. Μη φωνάζει, ρε Παναδολάρωστο. Καλά, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Επίτηδες το έκανες, ε! Επίτηδες το έκανες. Πιστήρι, πιστήρι, μα θέλω να σου και τα ντου πάνω από το κεφάλι μου. Είσαι καλά, είσαι καλά, Αριστίδη μου. Καλά. Τι ανησύχησε. Ανησύχησα. Εντάξει, ανησύχησα, και η γάτα μου να άρρωστανε, θα ανησυχούσα. Όμως δεν είσαι, δεν είναι τρελός, έτσι, ε. Γιατί δεν μου πες, ότι έχεις καρδιά, γιατί. Τι νομίζεις, ότι όλοι οι άκρατες και εσένα νομίζω ότι είναι, ε. Είσαι παλαβός, ε, να έρθεις να παίξεις την κατάστασή σου. Δεν μου λες, ήθεσαι να μου αναστατώσεις. Μια χαρά ήταν η κατάστασή μου πριν να έρθεις. Αριστείτε, κουβέτα. Θα μην κοιτάζει μόνο. Ο γιατρός είπε να μην μιλάς. Μιχαήλ, δεν μιλάς. Σου απαντώ. Τότε μην με ρωτάς. Εσύ με ρωτάς. Και έχουμε να πούμε πολλά. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Εγώ κοιμάμαι, πέφτω και κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Με τη συνείδησή μου ήσυχη. Καταλαβαίνεις. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και εγώ το ίδιο. Τι νομίζω. Τον ύπνο κάτω από το μαξιλάρι τον έχω. Έκαμε πάρο χαλιτό αμέσως ξανά. Εσύ να μου είσαι καλά. Μόνο αυτό σκέφτομαι. Δεν μου αρέσει. Εσύ μ' άρρωστησες. Να βγω και φταίχτης, ε! Που ήρθες με στα νεύρα, έτσι, με φώναζες, ούρλιαζες, έτσι σου ανέβηκε η πίεση. Ώρα τα ξέρεις, κύριε καθηγητά. Τι θες, σιγά, μη, εγώ. Μαξιλαράκια, αμέσως, εδώ, όλα τα εργαλεία μας. Όχι, αν δεν είχες και εμένα, θα στραβολέμιαζε. Ευτυχώς που ήρθες, ε. Ναι. Δεν ευχαριστεί όμουν καυγά. Ναι, μου ευχαριστεί. Μόνο με σένα τον ευχαριστεί. Ναι, και εγώ. Τον Αριστίδη. Πού πας, Αριστίδη, φεύγεις? Γιατί διπλώνω, τι έπαθα, τίποτα. Δεν χρειαζόμαστε τράγια. Σας παρακαλώ, ο Αριστίδης Παπαδόπουλος, σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται? Στην κυριαδομική, αλλά μόνο συγγενείς. Ευχαριστώ πολύ. Μόνο συγγενείς είπε, δεν άκουσες. Μόνο συγγενείς είπε, παιδί μου. Μην με ακολουθείς, τι με ακολουθείς εσύ, σε. Θα σου σταθώ, θα σε παρηγορήσω. Θα γίνω νοσοκόμα του πατέρα σου. Τι θα ξενυχτάω στο προσκεφάλι. Άσε με τώρα να είμαι μόνος μου λιγάκι να προσέξω λίγο τον μπαμπά μου, σε παρακαλώ. Πήγαινε στην άδεια να της πεις να έρθει εδώ πέρα να προσέχει λίγο τον μπαμπά. Συγγνώμη, θα ήθελα. Δεν μπορώ να σε αφήσω τώρα στα δύσκολα, αυτό που κλείνει. Είναι οικογενειακή υπόθεση, αγάπη μου, σε παρακαλώ, έλα. Θέλετε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Πήγαινε στην άδεια να τη πει να έρθει εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Άντε, μα θέλω να βοηθήσω. Σε άλλη φορά θα βοηθήσω. Κι εγώ τη οικογένεια. Θα έρθει άλλη φορά και θα με βοηθήσει. Έλα, άντε. Έλα, Ρένα. Να σου πω, τι δουλειά έχω ακυρώσει για να κάνω αυτή την παλιά διαφήμιση.
αυστηρό, ωραία. Πες την αδερφή ότι δέχομαι. Γεια. Τον πατέρα μου πήγα να βρω και τα έκανα άνω κάτω. Καλύτερα μην τον βρω. Ποιος ξέρει και πώς θα είναι. Εντάξει. Μία για τον Μιχάλα. Μπαμπάκα μου, πώς είσαι. Μη μου το πει. Μπαμπάκια, μπαμπάκια. Μπαμπά. Τον έπεισα να φάει σου πίτσα. Δεν θέλει να με δει στα μάτια σου, τι σε νοιάζει τώρα. Εγώ, πατέρα, είπα ότι δεν θέλω να σου δω στα μάτια μου. Μα τι λες τώρα, πάνω στα νεύρα μου, είπα μια κουβέντα. Είπα και τι έπαθε τώρα. Επειδή θέλει να κάνει αυτή τη διαφήμιση για αυτό το τεράστιο το βιβλιοπωλείο που ανήκει δίπλα μου, γι' αυτό πάνω στα νεύρα μου. Τι έχει διαφήμιση. Τι έχει. Έχει την. Αλγή. Πρέπει να σα πω κάτι εσά, κύριε. Αλγή. Μη συνεχίσει, παιδί μου, γιατί εκτό από μένα υπάρχει κι άλλο που έχει υψηλή πίεση εδώ μέσα. Πατέρα, κάποιος πρέπει να του το πει αυτό όμως, έτσι. Εσύ για μένα δεν ήρθες. Ναι, για σένα ήρθε, αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει στον κύριο, στον κύριο Μιχαήλ. Και πες στο παιδί μου, γιατί δεν υπάρχει άλλο κρεβάτι στην εταιρική, μου το είπαν. Τι είναι, παιδιά, τι είναι για μένα η ιστορία. Πείτε μου, μην ανησυχείτε, είμαι σκληρό καρύδι εγώ. Έχω κάνει εγώ χρυσοθύρα στην Αλάσκα. Και τι βρήκες. Τον Τσάρλ Τσάπλιν γύριζε ταινία. Να μην σε νοιάζει τι βρήκα. Αμέσως τη βρήκα. Δεν βρήκε τίποτα. Πήγε μέχρι την Αλάσκα και δεν βρήκε τίποτα. Αριστείδη! Συγγνώμη, Μιχαήλ, συμφωνώ. Εδώ όμως θα βρείτε, κύριε Μιχαήλ. Τι θα βρω. Βρήκα τον πατέρα σου, Αλάσκα, να τον ταΐζω σου πίτσα. Τρομάρα του. Έλα. Πατέρα, θα του πω, αν. Θέλετε να με πεθάνει, ε. Αργότερα είπα. Τι σημαίνει. Τι θα βρω. Τον πελά μου θα βρω. Το βρήκα. Να, τον πατέρα σου. Την κόρη σα θα βρείτε, κύριε Μιχαήλ. Τι μία. Την κόρη σας είπα. Ναι, ρε. Δεν έχω κόρη, ούτε γιο έχω. Αν θες εσένα να σε υιοθετήσω, με το σκύλο σου μαζί, έλα, σε τάκι, σε συμπάθω. Έχετε κόρη, κύριε Μιχαήλ, πώς πρέπει να το πω για να το καταλάβετε. Έχετε κόρη. Σιγά τώρα, μην υιοθετήσεις το γιο μου τώρα, δεν έχεις ακόμα καμία ανάγκη. Τι λέει Αστήριο, τι βλακίες λέει. Εσύ δεν απαντάς. Για άλλα λες, δεν απαντάς. Μα ρεύει πίεση. Τι βλακίες είναι αυτές. Μα ρεύει πίεση το 500. Κοιτάξτε, θα ξαναπώ τίποτα, όχι. Άκου να σου πω, ναι, ρε. Άκου να σου πω. Και κράτα τη σκούπα να ταΐζει τον πατέρα σου. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω κόρη, ούτε γιο έχω. Αν είχα θα το ήξερα πολύ πριν από σένα. Αλλά ξέρω τι είναι αυτά τα όψιμα συγγενολόγια. Κρύβονται βλέψεις απάνω στην περιουσία μου. Ε? Κάποιος θέλει να με κληρονομήσει. Αλλά δεν θα σας περάσει. Όχι. Όχι, δεν θα σας περάσει. Μιχαήλ. Όχι, μη μιλάς εσύ. Μη μιλάς εσύ. Φεύγω, αλλά θα επιστρέψω. Δρυμύτερος. Μιχαήλ! Πατέρα, τι είπε τώρα, θέλουμε να του... Δεν καταλάβω, θέλουμε να του φάμε την περιουσία, να τον κληρονομήσουμε. Αυτό είπε τώρα, θα τρελαθώ δηλαδή. Καταλάβεις τι είπε. Είπε ότι απέκτησε την κατάρα των ανθρώπων που έκανε χρήματα μετά τα 30 τους. Βέβαια, αυτό είπε. Αχ, θα πεθάνω. Όχι, μπαμπάκα μου. Ξαφνική αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ο γνωστός μας ηθοποιός Αριστίδης Παπαδόπουλος τον έστειλε στο νοσοκομείο. Κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα. Κάτι. Φίλος σου είναι, θεία. Αλλά μην ανησυχείς. Έχει τους φίλους του, τα παιδιά του, την κόρη του, το γιο του, την ύφη του. Μια χαρά είναι. Ποιος είναι, παιδάκι μου? Κανένας. Πάω λίγο μέσα. Αν με ζητήσει κανείς, δεν είμαι εδώ, εντάξει? Τι, δεν είσαι εδώ? Πού πάρει γυμνάσεις, κορίτσι πράγμα, ε? Κάπου τον ξέρω αυτό. Κάπου τον ξέρω. Άσε τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Όχι, δεν είναι. Ο Μιχάλης Κάρας είναι ο Μιχαήλ Κατακουζινός. Άρα, ο πατέρας σου. Χριστός και Απόστολος, πατέρας μου εμένα είναι ο Θρασίβουλος Αγοραίος. Ό,τι θέλουν γράφουν αυτοί οι δημοσιογράφοι. Τι έγραψαν πάλι? Ανοησίες, παιδάκι μου. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ο Θρασίβουλος Αγοραίος. Δεν θα μου πούν αυτοί ποιος ήταν ο πατέρας μου? Θεία μου, μην ασχολείσαι με τον κάθε χαζό. Ναι, αλλά έρχονται και με βρίσκουνε και γράφουνε διάφορα. Ωραία. Λοιπόν. Ορίστε. Ευχαριστημένη. Γιατί να μην είμαι? Αχ, να σε φιλήσω. Ναι. Έλα, Ρένα, δουλεύεις? Δουλεύω. Τι άλλο να κάνω? Χάθηκες τελευταία. Τι έγινες? Δουλειά, είπαμε. Εσύ, σκέφτεσαι τίποτα άλλο? Ναι. Τελειώνω νωρίς. Θα βρεθούμε. Εσύ κι εγώ, μόνοι μας.
Πάρε και παρέα την, α πούμε. Οι δυο μας, βέβαια. Εσύ δηλαδή μπορείς. Δεν μου λες, τώρα που μιλάμε, κάνεις και κάτι άλλο. Εσύ. Ρε να λες ασυναρτησίες, θα βρεθούμε ή όχι. Να βρεθούμε, γιατί να μην βρεθούμε. Στο μπαράκι που πηγαίναμε. Στο μπαράκι που πηγαίναμε. Ωραία, σε μία ώρα. Σε μία ώρα. Ναι. Έλα πάρει, εσύ είσαι. Ρένα, δράξου το τηλέφωνο. Ναι, ναι, καλά. Δεν μου λες, αγόρι μου, από πότε έχεις να δουλέψεις? Από τότε που τσακώθηκες με την Έλενα. Μάλιστα, λοιπόν, σε έχω μια δουλειά. Τώρα όμως, δουλειά με αντάλλαγμα. Μα ο μπαμπάς μου να είναι στο νοσοκομείο και εγώ να πρέπει να πάω να χτενίσω την ύφη. Πού ακούστηκε, ρε παιδιά? Μην ανησυχείς, μια χαρά είναι. Δεν σου είπε ο γιατρός ότι αύριο βγαίνει. Ναι, αυτό το είπε, αλλά εγώ τον είδα λίγο χλωμούλη. Ρε παιδάκι μου, για να τον αφήνουν να βγει, πάνω να πει ότι δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Ολόκληρο δράμα παίχτηκε μπροστά στα μάτια του. Μια γυναίκα ψάχνει να βρει τον πατέρα της, τελικά τον βρίσκει και αυτός ήταν να ξέρει ότι έχει κόρη. Τι αναισθησία είναι αυτή. Μου αποσυντονίστηκε πάλι. Τι διαβάζεις, αγόρι μου? Ποια αρρωστημένα μυαλά τα γράφουν αυτά και τα διαβάζεις εσύ? Χάθηκε ο κόσμος ρεάλι να διαβάσει κάτι πιο ευχάριστο, πιο διασκεδαστικό. Λαντέ. Εγώ μόνο σχηματικά διαβάζω. Εσύ, άμα συνεχίζει να τρως έτσι, θα σε πάμε σε ακουάριο. Έχουνε φώκες τα ακουάριο, δεν έχουνε? Κι εγώ το πρόσεξα. Τον τελευταίο καιρό τρως ό,τι βρεις μπροστά σου. Το stress day. Όλοι οι χοντροί αντιμετώπισαν στη ζωή τους στρεσογόνους παράγοντες. Πολύ ενημερωμένη σε βρίσκω. Όλα τα ξέρει. Λες να μην το ξέρει. Λες να μην το έχει μάθει. Άμα το έχει μάθει, κάτι θα έκανε. Θα με πέρα τηλέφωνο, δεν γίνεται. Λες να μην έχει διαβάσει το σημείωμα. Αδερφούλη μου, τι λες πάλι? Πάω στο γραφείο του Αντωνβρόφου, λοιπόν. Έχουμε να συζητήσουμε κάτι εμείς οι δύο, δεν γίνεται. Δηλαδή, ποιοι οι δύο, θα τον πάω στο σπίτι της και θα γίνει χαμός. Πού πάει? Γεια. Γεια. Άργησα, δεν άργησα. Άργησες, αλλά τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε θέμα. Με τέτοια κίνηση στους δρόμους. Σωστά, δεν τελείωσε και η αττική οδός. Δεν μου λες τι συμβαίνει με σένα. Τι να συμβαίνει? Τίποτα δεν συμβαίνει. Πώς τίποτα? Χάθηκες τον τελευταίο καιρό. Μιλάς στο τηλέφωνο σαν να φοβάσαι κάτι, σου λέω να μπούμε, μου λες από δουλειά. Εγώ. Και απαντάς και με χαζές ερωτήσεις. Τι να κάνουμε, μια χαζομάρα και μια βλακεία την κουβαλάω όσον αφορά τους άντρες. Μάλιστα. Ωραία. Θα συνεχίσουμε. Πάρουμε κάτι και ας χαλαρώσουμε. Εγώ χαλαρή είμαι. Εσύ? Εγώ πολύ χαλαρός. Και μάλιστα είμαι έτοιμος για όλα. Σκέφτομαι να σου πω να συνεχίσουμε μαζί το υπόλοιπο της ζωής μας. Πώ σου πάει? Τι μου λες, μωρό? Αυτό είναι το επαγγελματικό ραντεβού που είχες? Χεράκι, χεράκι στον παράκι. Πάρει. Τα λέμε κάποια άλλη φορά. Όχι κάποια άλλη φορά. Σήκω αμέσως και έλα μαζί μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, είμαι και εγώ εδώ. Μπορείτε να μου κάνετε μια περίληψη στο προηγούμενο να καταλάβω τι γίνεται? Ποιος είναι εκεί? Ρενά, αν δεν έρθεις μαζί μου, θα γίνει φόνος. Σε παρακαλώ, αργότερα. Εκείνο που είχαμε πει, ξεχάσε το. Τι, και να σε έχω σένα να το πέσει την πρώτη απλό και εγώ να με έχεις το περίμενε? Όχι, κυρία μου. Όχι, κυρία μου, εγώ τα σηκώνω αυτά. Μήπως πρέπει να μάθω κι εγώ κάτι? Όχι, ρε φίλε, δεν πρέπει να μάθεις τίποτα. Ήρθα να πάρω το κορίτσι μου και να φύγω. Το ποιο? Πάρη, μην εξάπτεσαι. Εξάπτεται ο Πάρης, ε. Εγώ τι να πω? Ρενά. Σήκω αμέσως, ήσυχα, ήσυχα και πάμε να φύγουμε τώρα. Όχι, δεν πρόκειται να πάρει πουθενά. Μπα, και ποιος το λέει αυτό? Εγώ το λέω. Δεν μου λες, μωρό? Πολύ μεγάλος είσαι, πες το θείος. Από ποια αντίστοιχη τον πήρες? Από τους παππούδες εν δράση? Ε, Πάρη, παραφέρεσαι. Παραφέρεται ο Πάρης. Εγώ λοιπόν τι να πω? Σε αυτήν την ηλικία οι άντρες ή παντρεμένοι είναι ή αδελφές. Παντρεμένοι. Και αυτό είναι το χειρότερο. Και έχουν και παιδιά. Πάντως αδελφοί σίγουρα δεν είναι ο Κωνσταντίνος. Τι γίνεται, παιδιά, θα τρελαθώ, πείτε μου. Άρα τι άλλο μας μένει? Εσένα σου μένει να έρθεις μαζί μου και του κυρίου του μένει να γυρίσει τη γυναίκα του. Και στα παιδιά του. Πάμε, Πάρη, έχεις δίκιο. Πάμε, μωρό μου. Πάμε, λεβέντι. Τι λέει η γυναίκα του, τι λέει? Καλώς ήρθα. Τι καλώς, ξέρω. Λίγο πριν έφυγες, μου έκανε πρόταση να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας μαζί. Ο θείος. Γιατί μπερδεύτηκα πάλι? Μου λες τι να κάνω? Εμένα δεν θα με χαλώσει πάντα να βγαίνω μαζί δυο μας. Τι λες, βρε Πάρη? Εγώ μια εξυπηρέτηση σου ζήτησα να μου κάνεις. Και εγώ σου ζήτησα να μου ξαναφτιάξεις σχέση με την Έλενα. Από εκείνη τη στιγμή που βριστήκαμε σε εκείνο το διαφημιστικό, ούτε σε σποντάκι να με ξαναπήρα. Μη τσιγαλάζουν την καρδιά. Θα πάω πάνω και θα τρέξω στην αγκαλιά του. Κάτσε. Κάτσε. Δεν πάμε στην Έλενα καλύτερα? Γιατί δεν ξέρω ποτέ τι να κάνω με τα αισθήματα. Γιατί?
σε παρακαλώ. Πώς το λέτε ελληνικά. Δεν έχω διάθεση ανάλογη τη ομορφιά σου. Έχω ραντεβού με τον υπουργό που θα πάω χωρίς σακάκι στον υπουργό. Θα σε φτιάξει η Αντζελίνα σου σένια για τον υπουργό σου. Φτάσου, βρε κουκλάκι μου. Δεν μπορώ να πω ξαναμένο στον υπουργό, με καταλαβαίνει. Πεθάνω. Πήγαινε, κάνε κανένα τιμολόγιο και άφησε με εμένα ήσυχο. Όχι, εγώ σε θέλω. Με συγχωρείτε, είπα. Χίλια συγγνώμη, με συγχωρείτε, λέω, να το πω πιο αδυνατά. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, γαλιόμουν, συγγνώμη, εμένα με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να διακόψω τη μαύρη δυστυχία που έχετε για τον πατέρα μου, το φίλο σας. Όχι, καλά έκανες και τη διακόψεις, αγοράκι μου. Τι κάνει ο φίλος μου και ο πατέρας σου, τι είναι καλά. Ο Αριστείδης θα γίνει καλά μόνο όταν λάμψει αλήθεια. Να λάμψει, φέρ την αλήθεια εδώ. Θα τη τραβήξουμε ένα γυάλισμα, να στραποβολήσει. Πού είναι η αλήθεια, τι αλήθεια. Ελάτε μαζί μου, σας παρακαλώ. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Ελάτε. Έχω τον υπουργό. Ναι, ελάτε μαζί μου, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε με κάποια άλλη πρώτα και μετά. Σας παρακαλώ. Μπερδεμένο πρόγραμμα μου βάζει. Κύριε Μιχαήλ, σας παρακαλώ. Συζητήσει με κάποιον. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει κρύο αυτήν την εποχή εκεί. Έχει. Κι εγώ θα φωτογραφηθώ με καλοκαιρινά. 2 μέρες. Τέλος πάντων. Καλά, φτάνει να φύγω από εδώ. Να ηρεμήσω λίγο. Εντάξει. Α, σ' αφήνω τώρα γιατί στεγνώνει η μάσκα. Έλεγε. 2 φέτες πατάτες και εξαφανίζονται οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια. Δεν θα βάλω τίποτα γιατί δεν έχω μαύρους κύκλους. Όλοι έχουν μαύρους κύκλους. Πάντα βάζαμε πριν βγούμε στη σκηνή και η μητέρα σου και εγώ. Είναι θαυματουργή η πατάτα. Καλά. Τουλάχιστον να φέρω κάτι να τις βάλουμε μέσα. Γεια σας, πολύ ξένη. Καλώς το. Η Έλενα που είναι? Εδώ είναι. Και ο νεαρός. Πάρης, μοντέλο. Α, χαίρο πολύ. Μια χαρά. Ελεύθερος. Πολύ ξένη. Ρένα. Να σου πει, δεν πήρες πρώτα τηλέφωνο. Αν έχω τη μάσκα. Ναι, δεν πειράζει, έχω και χειρότερα. Θυμάσαι εκείνο το διαφημιστικό που είχαμε κάνει και σε γιαούρτονα? Θυμάμαι. Και δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίω εγώ που δεν ζήτησα δικό μου καμαρίνι. Και έτσι ο καθένας μπορεί να λέει πότε έκανα αποτρίχωση και πού. Πάω να βγάλω τη μάσκα. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε. Εγώ δεν έχω πει τίποτα. Και κακώς κάναν που μου τα βάλαν στο στόμα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Να σου πω τι έγινε, να μου πεις τι να κάνω. Μου τηλεφώνησε ο Κωνσταντίνος. Πες μου τα ημέρα, κορίτσι μου, να σου πω εγώ. Εγώ πάντα λέγα τα καλύτερα για σένα στο χώρο. Και πριν γίνεις αστέρι και μετά που έγινες. Συγγνώμη. Εσύ δεν ήσουν αυτός που μπήκε στο καμαρίνι μου και έκανε ότι έβγαζε δίθεν αναμνηστικές φωτογραφίες. Συναντηθήκαμε σε ένα μπαράκι. Και μόλις με είδε, με ζήτησε σε γάμο. Αχ, έτσι, μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Ακόμα τις έχω αυτές τις φωτογραφίες. Και είναι ωραίες φωτογραφίες, πολύ σεμνές. Ναι, αλλά εγώ σου είχα πει να μην πάρεις και εσύ πήρες. Πάρα βγάλω τη μάσκα. Κάτσε, ρε παιδί μου, να σου δώσω τα αρνητικά, είναι να τα ξαναβρούμε. Καλή, ακούστε εδώ τι γίνεται. Η Ρένα μας παντρεύεται. Ορίστε. Παντρεύεται. Με ζήτησε, αλλά μετά ήρθε ο Πάρης, μου άρπαξε από το χέρι, μου είπε να φύγουμε και τον άφησα σύξυλο. Συγγνώμη, και γιατί σε άρπαξε ο Πάρης? Έτσι είχαμε συνεννοηθεί, για να τον κάνει να ζηλέψει. Δεν κακό. Του άξιζε κάτι τέτοιο. Πάω να βγάλω τη μάσκα. Κι εγώ πάω να ανοίξω. Όχι, περάστε. Ξέρω πάρα πολύ καλά που είμαστε. Είμαστε εδώ που πρέπει να είμαστε για να σας πω αυτά που πρέπει να σας πω. Ναι, ρε παιδί μου, τα λες, αλλά τα λες μπερδεμένα. Από τον πατέρα σου πήρες έτσι. Τα μπέρδευε και εκείνος τα λόγια του και μας κόβανε τα ντουέτα. Γεια σας, τι κάνετε, δε την Έλενα. Κομμένοι σας βλέπω. Πολλοί άντρες μαζευτήκανε. Πάρτε κανένα, βρε κορίτσια. Πολύ ξένοι. Εγώ είμαι, δεν με θυμάσαι. Κάτι μου θυμίζεις. Ναι. Όχι, τίποτα. Δεν μου θυμίζεις τίποτα. Εγώ πάω να βγάλω τη μάσκα. Εσύ δεν θα πας πουθενά. Παιδάκι μου, είπα να βγάλω τη μάσκα. Δεν θα πας πουθενά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Δεν θα πας πουθενά πριν σου πω αυτά που πρέπει να σου πω. Ναι, πριν τις τα πεις, για πείτε μου και εμένα, ρε παιδί. Τι σημαίνει κάτι εδώ πέρα. Ώστε αυτό ήταν έτσι. Τόσο άξιζε. Θα σου πω εγώ τι άξι. Πήγαινε στην κοπέλα σου, παιδάκι μου, πήγαινε, σε περιμένει. Ναι, πήγαινε στην κοπέλα σου, έχουν πληροφορίες, σε περιμένει. Πήγαινε. Η Δεσποινής Έλενα είναι με άλλον. Είναι ο ψηλός που σου έλεγα. Πολύ καλό παιδί. Είναι με άλλον, ε. Αν σας πω με ποιον είναι, θα τρελαθεί. Θα τρελαθείτε όλοι εδώ μέσα. Ξέρω πάρα πολύ καλά με ποιον είμαι και φύγε τώρα γιατί μας ενοχλείς. Είμαι με τον Μπάρι. Γιατί φιλιούνται? Να ρωτήσετε τον κύριο από εδώ.
Είναι ξερόλο, σας εξηγήσει. Σε καλό μου βγήκε τελικά. Ώστε αυτό ήταν, έτσι. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε! Για πείτε μου, συμβαίνει κάτι μεταξύ τους? Την αγαπάει. Κι αυτή τον αγαπάει. Αγαπιούνται, Μιχάλη μου. Αγαπιούνται. Είναι το ψηλό παιδί που σου έλεγα. Εγώ πρέπει να φύγω. Έλα, πάρε. Εμείς δεν τελειώσαμε τη δουλειά μας. Πολύ ξένη. Με θυμήθηκες, πολύ ξένη, με θυμήθηκες. Είναι δυνατόν να μην σε γνωρίσω. Πότε χάνομαι. Δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εσένα και στην άλλη ζωή θα σε γνώριζα. Στάς, πολύ ξένη. Τώρα εντάξει, είπαμε, μεγαλώσαμε, γεράσαμε, αλλά δεν φτάσαμε και τόσο μακριά. Έγιναν και πολλά. Εμένα μου λες. Τις κρατάς ακόμα κακία? Όχι. Άλλωστε, αυτή ήταν η αιτία που εγώ έφτασα εδώ που έφτασα. Λυπάμαι μόνο που έφυγε νωρίς. Α, μην είσαι σίγουρος ότι έφυγε η Μιράντα. Όλο εδώ γύρω τριγυρίζει, έννοια σου. Θύμωσα βέβαια, θύμωσα, δεν μπορώ να στο κρύψω. Θύμωσα που δεν με περίμενε, που παντρεύτηκε έτσι αμέσως. Δεν απάντησε ποτέ στα γράμματά μου. Α, δεν της τα έδινα. Τα κρατούσα εγώ. Το έκανες αυτό, πολύ ξένη? Το έκανα. Για μένα? Σ' αγαπούσα. Κι ας ήσουν μικρότερος. Κι εγώ σ' αγαπούσα. Σαν αδερφή μου βέβαια. Όμως πες μου, πολύ ξένη, γιατί? Γιατί δεν με περίμενε? Πες, τώρα πέρασαν τα χρόνια. Γιατί παντρεύτηκε έτσι αμέσως κάποιον άλλον? Ήταν ανάγκη να παντρευτεί. Έπρεπε. Γιατί όμως, γιατί, για ποιο λόγο? Αυτό δεν το θυμάμαι τώρα. Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί έτσι ήταν, αυτή ήταν η Μιράντα πάντα, επιπόλαιη. Και φοβάμαι ότι έτσι βγήκε και η κόρη της. Επιπόλαια και για κάτι άλλο που τι? Θα μου έρθει. Δεν μου έρχεται τώρα. Προσπάθησε να θυμηθείς. Προσπάθησε και εγώ θα ξανάρθω. Ναι, να ξανάρθεις. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τα ξεχνάω. Θα τα σημειώνω. Σημείωσέ τα και εγώ θα έρθω. Θα έρθω πάλι, έτσι. Πολύ χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ. Πολύ. Γεια. Τι έγινε, θεία? Φύγαν όλοι? Φύγανε. Στο καλό να πάνε. Θεία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πριν ήμουν λίγο εκνευρισμένη και δεν κατάλαβα. Με τον κύριο Κάρα γνωρίζεστε? Γιατί πριν όταν μπήκε, σε είπε πολύ ξένη. Γνωριζόμαστε. Παλιά. Πολύ παλιά. Ήμουν ερωτευμένη μαζί του, να σκεφτείς. Με τον κύριο Κάρα, από την Αμερική. Αμέ. Μετά μου τον πήρε μια άλλη. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω τώρα γι' αυτό. Τώρα πρέπει να βάλουμε τις πατάτες κάτω από τα μάτια για να φύγουν οι μαύροι κύκλοι. Δεν το πιστεύω. Γιατί δεν μου είπε ότι γνωριζόσαστε? Θεία, πού γνωριστήκατε? Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αργότερα που θα θυμηθώ, θα σου πω. Εντάξει. Θα τη σκοτώσω, ε. Όχι, Σμεράλκη μου, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. Μπορεί να λένε ότι είναι καλά και αύριο βγαίνει, όμως εγώ το βράδυ θα το περάσω μαζί του. 1352 ογκόμενους έχει. Κοίτα, ρε παιδί μου, τυχερές που είναι μερικές γυναίκες. Ξέρε μας τις ηλίθιες που αγαπήσαμε έναν και αυτός μας κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Τον αγκάλιασε, Ρενάτια, τον φίλησε. Μπροστά σε όλο τον κόσμο, μπροστά μου, τώρα με τα μάτια μου, το είδα. Μη μου πεις, πώς ήταν, πες μου. Άσε με, παράτα με τώρα, σε παρακαλώ, έλα φύγια. Έλα, παιδάκι μου, πες μου πώς ήταν, θα σκάσω. Πώς σε σαβλάκα ήταν, πώς ήταν, Ρενάτια, παράτα με σου. Μα ναι, και ηθοποιός, τι γνωστό. Ένα χάλι μαύρο ήτανε. Λοιπόν, άντε, σε παρακαλώ, φύγια, έλα. Λοιπόν, αύριο το πρωί να έρθει να μας πάρεις, εντάξει. Ναι, εντάξει, άμα χρειαστείς κάτι, πάρε τηλέφωνο. Τώρα εγώ γιατί νόμιζα ότι είναι μοναδική. Ότι είναι τέλεια, ότι είναι διαφορετική. Όλες ίδιες είναι.
φωτοκόπιες. Δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό το θέμα, τελείως. Εδώ, τους λογαριασμούς μου και τα χαρτιά μου, γιατί πήραμε πάλι την κατήγορση. Το μυαλό που έχω, 452. Έχουμε κλείσει, άμα θέλετε όμως, ρίξτε μια ματιά. Εσύ να ανοίξεις τα ματάκια σου για να δεις τι σου γίνεται. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι μου γίνεται. Το κατάλαβα, το εμπέδωσα και τελείωσα. Μη μου λες, γιατί είστε όλοι τόσο ψαράκια και τσιμπάτε με την πρώτη. Δεν τσιμπάμε, να τσιμπάνε. Εσύ κι αν τσιμπάς. Κοίτα, για να ηρεμήσεις. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Μην τον κόβεις, άστα να τελειώσει. Πες πάρει, πες. Κοίτα, εγώ με τη Λέλα δεν έχω τίποτα. Απλά κάνουμε, παίζουμε παιχνιδάκια, ξέρεις. Α, παιχνιδάκια παίζετε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί δεν παίζετε κανένα επιτραπέζι, το ευχαριστηθείτε κιόλας. Γιατί βρε χαζό, σ' αγαπάει. Και είναι και εγωίστρια να το παραδεχτεί. Εμένα αγαπάει ή τους 30 μνηστήρες. Όποιον βρει, αγαπάει. Τι να σου πω εγώ. Πάντως, άμα δεν τη θέλεις, την παίρνω εγώ, ε. Δεν τα πάμε πολύ καλά, εμείς οι δύο. Ένα λεπτάκι πάρει, γιατί εδώ έχουμε. Να σου πω. Μπορείς να λείψεις μερικές μερούλες από το βιβλιοπωλείο, δεν μπορείς. Γιατί να λείψω. Γιατί κάποιος ρε διάολε πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, γι' αυτό. Εγώ το έκανα, είδες τι έγινε. Όχι, τον πατέρα της βρήκα. Να πας να της το πεις. Της το είπα, είδες τι έγινε. Να πας να της το πεις, πάλι να τη βρεις. Αλλά όχι σπίτι της. Να είστε μόνοι σας, οι δυο σας. Μόνοι μας, οι δυο μας. Mm. Δηλαδή, πού μπορώ να φτάσω για χάρτης, δεν... Όχι, δεν πάω πουθενά. Πουθενά δεν πάω.